Τώρα, ως σας είπα, το κύριο που οργάνωσε το Λύκειο ήταν η κλασική κιθάρα. Αλλά η κιθάρα ήταν κάτι που, μεγάλο πάθος ακόμα για μένα, αλλά ήταν κάτι που να ήθελα να ασχοληθώ, να σπουδάσω ή να δουλέψω στο τέλος. Και ένας από τους στόχους του κύριου Χριστόφη στα μαθήματα μας ήταν να μας ήταν να μου εξηγήσει πώς ένα κομμάτι λειτουργά, πώς ένα κομμάτι συμπεριφέρεται, τι άλλο ζωτομείται, για να καταλαβαίνω στη δόση της ημέρας που μου παίζω. Και ο ίδιος συνθέτης, άρα είχε πολύ attention πάνω στο γιατί το κομμάτι κάνει έτσι και έτσι. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι ήμουν πιο ενδιαφέρον παραπάνω το πώς δομείται ένα κομμάτι παρά το πώς παίζεται ένα κομμάτι. Και κατάλαβα ότι είμαι creator και είμαι performer. Τώρα, σιγά σιγά άρχισα να γράφω μουσική με τις λίγες μουσικές γνώσεις που είχα εντός να γράφω μουσική και με το intuition μου. Μπροστά από το πιάνο και μπροστά από μια κόλλα χαρτί και αργότερα μετά από το computer. Αλλά δεν ήμουν πολλά καλός, αλλά έλατρεψα το. Έτρωγα πάρα πολλές φορές μπροστά από το πιάνο που τα διαλύματα μου στο σχολείο μέχρι τις μια το πρωί. Και στην τρίτη λυκείου, επήρα την αποφάση να ξεκινήσω αρχά, φυσικά, μαθήματα contemporary σύνθεσης μαζί με τον Τάσο. Και ενώ θυμούμαι δεν είχα καμία γνώση που contemporary μουσική, θυμούμαι ότι από το πρώτο μάθημα ελάτρεψα. Δηλαδή, άνοιξα μου τα μάτια μου και τα αυτιά μου στο τι σημαίνει να γράφεις μουσική, τι σημαίνει να είσαι συνθέτης. Είναι απλά ένας ρομαντικός τύπος, πιάνει το καπέλο, να την πάει στο πιάνο και αρχίζει να γράφει και κοινωνεύει. Οπότε του κατεβήκα μερσή. Και εξήγησε μου ποιες είναι οι ικανότητες σου και ποιες κυρίως είναι οι υπευθυνότητες σου συνθέτης. Τώρα, που τότε γράψα μουσική από πιάνο σόλο κομμάτια μέχρι πιάνο τρίο και ηλεκτροακουστικά και opening graphics στο κομμάτια. Αλλά αν είχα λίγες λέξεις να περιγράψω το τι είδους μουσική γράφω. Συνήθως, όχι πάντα, είναι η προγραμματική modal ακουστική μουσική και η contemporary ηλεκτροακουστική μουσική. Τώρα, όσοι καταλάβατε τι είπα, ψήλωστε το χέρκα. Ξέρει κάποιος να μου εξηγήσει ποια είναι η διαφορά της προγραμματικής και της absolute μουσικής? Και όπως καθηγητές αν το λοιπόν. Εντάξει, μπορούμε να το πείσουμε γιατί ακούω τη φωνή μου. Ναι, ναι. Άγιστη, μου χρειαζόμαστε. Τώρα, absolute, ναι, προγραμματική μουσική. Προγραμματική μουσική είναι η μουσική που γράφεται έχοντας στο νου σου μια external ιδέα. Δηλαδή, κάτι που έχει στο νου σου. Δηλαδή, ένα τοπίο, μια ιστορία, μια εικόνα, κάτι που είδε και έχει σχέση με τη μουσική. Σου είναι αφήσει όμω ότι ήταν μια σπουδαία. Δηλαδή, τι ωραία χρησιμοποιεί το μικρόφωνο. Καλύτερα. Ναι. Και τα materials σου, τα εργαλεία που χρησιμοποιείς για να κάνεις τη μουσική σου, έρχονται απευθείας πριν την external την ιδέα. Τώρα, absolute μουσική είναι το ακριβώς το αντίθετο. Η μουσική που γράφεται μόνο για τη μουσική. Δηλαδή, το πώς έγραψες τη μουσική και το τι λαλείς με τη μουσική δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό πράγμα. Τώρα, κάποιοι ρωτήσαμε, καλά, άμα γράφεις με ένα συνέστημα, κοινό ναι, κοινό είναι και στην προγραμματική και στην absolute μουσική. Δεν μπορείς να το ξεφύγεις. Απλά στην προγραμματική μουσική, να ακούσεις μια ιστορία και να προσπαθήσεις με τη μουσική σου να απεικονίσεις την ιστορία, αλλά αντί με λόγια, μελώδες, κάποιες φορτσίες λόγια. Τώρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά του προηγούμενου πράγματος που είπα, ποια είναι η διαφορά της modal, atonal και tonal μουσικής. Ναι, η τροπική είναι η modal, η tonal είναι η τονική και η atonal είναι η ατονική. Okay. Λοιπόν, συνήθως οι μουσικοί νομίζουν ότι η modal, η τροπική μουσική, είναι η μουσική που απλά ακολουθεί τους εκκλησιαστικούς τρόπους. Και ότι η atonal, η ατονική μουσική, είναι η μουσική που έχει μόνο random, ανεξέλεκτες νότες, που δεν βγάλουν ένα νόημα. Και είναι μεγάλο λάθος, αλλά αρχικά η tonal μουσική, η τονική μουσική, είναι η μουσική που ακολουθά έναν τονικό κέντρο. Δηλαδή, έχει μια νότα που γύρω από την νότα έχει αρμονικό function και αρμονικό μαγνητισμό. Δηλαδή, από την νότα είναι να δημιουργηθεί μια σειρά συγχορδιών, για παράδειγμα, που όλες υπηρετούν το root, όλες υπηρετούν την πρώτη. Δηλαδή, πάντα ξέρεις το 4-5-1 και το κατάληξη, πάντα ξέρεις
πού βρίσκεσαι. Τώρα, μόταλ, τροπική μουσική, είναι η μουσική που το σημαντικό είναι η μία νότα, το σημαντικό είναι η αποστάση των διαστημάτων ανάμεσα από τους φόνους. Δηλαδή, πάλι μπορεί να έχεις την σημαντική νότα, ξέρω το μέσο σου για παράδειγμα, αλλά δεν έχεις αρμονικό function, δηλαδή θα έχεις και το 4-5-1. Και είναι κάτι που χρησιμοποιώ εγώ πολλά, δηλαδή μπορεί να γράψω το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, όχι απαραίτητα από τους εκκλησιαστικούς τρόπους. Μπορεί να μια οποιαδήποτε κλίμακα, τώρα να πείτε, είναι η Ελλάδα να γεμίζω, να πείτε, ποιο τρόπο είναι. Μια κλίμακα που δημιουργήσα εγώ και να την ακολουθήσω. Τώρα, ατομική μουσική είναι η μουσική που όλες οι φτώγοι, όλες οι αρμονίες έχουν το ίδιο βάρος, την ίδια αξία. Τώρα, στην κυριολεξία, μέσα στη μουσική, μπορεί να έχεις ένα ατομικό κομμάτι που μια νότα και που μια συγχωρία να είναι πιο σημαντική για την άλλη. Αλλά δεν είναι όπως το functional αρμονία, δεν έχει τον λοιπόν μαγνητισμό. Μια συγχωρία ή μια νότα σε τραβά. Να σε τραβήσει μουσικά, αλλά θα σε τραβήσει επειδή η αρμονία κάνει εδώ. Και συνήθως οι συνθέτες της ατομικής μουσικής προσπαθούν να απορρίψουν και να ξεφύγουν από τον τροπικό μαγνητισμό. Να μην έχει να σε τραβά κάποια νότα κάπου. Τώρα, μια ακόμα συγχυσία είναι ότι dissonant μουσική, η διάφωνη μουσική είναι η ατομική μουσική, που είναι μεγάλο λάθος. Στην αρχή έχουμε διατομική μουσική, είναι η τομική μουσική, που σημαίνει ότι ένα κομμάτι να ξεκινήσει μια τονικότητα και να δικαιώσει στην άλλη τονικότητα χωρίς να φύγει. Δηλαδή, ρεμίζωνα είναι να δικαιώσει ρεμίζωνα. Τώρα, σιγά σιγά οι συνθέτες αρχίσαν να βάζουν τις λάθος σε εισαγωγικά νότες, κάνοντας τη μουσική τους χρωματική. Και στο extreme έχουμε χρωματική μουσική που ενούλων, ας το πούμε, λάθος νότες, και είναι η γραμμή ανάμεσα στην ατονική και στην τονική μουσική. Δηλαδή, αν η μουσική που έχει χρωματική καταφέρνει σε κάποιον τρόπο να φτάσει σε έναν τονικό κέντρο, σε έναν τονικό σπίτι, είναι τονική μουσική. Αν όχι, είναι ατονική. Αλλά έχουμε για παράδειγμα την polytonal, την πολυτονία, που τι είναι η polytonal μουσική, είναι η μουσική που χρησιμοποιεί δύο και περισσότερα τονικά κέντρα την ίδια στιγμή. Τώρα, τούτη μουσική μπορεί να είναι πολλά consonant, δηλαδή το αντίθετο της διαφωνής, ή πολλά αντίσονα, δηλαδή πολλά διαφωνική, εξαρτάται τι είδων των υποδείξεων και λέξεις. Τώρα κάποια άλλα παραδείγματα, για μέσα ακόμα παραδείγματα, είναι η σιρεαλιστική μουσική, που συνήθως είναι ατομική μουσική, που πώς δομείτε, έχεις μια σειρά νοτών, όχι απαραίτητα από πάνω, μέχρι κάτω, όπως είναι κλίμακες, μια σειρά νοτών που την ακολουθάς ξανά και ξανά στο κομμάτι σου. Τώρα τούτη μουσική μπορεί να είναι πολλά διαφωνική ή όχι. Και ένα άλλο παράδειγμα που νομίζω ξέρετε εδώ είναι η microtonal, η μικροτονική μουσική. Ξέρετε εδώ, ναι. Όχι. Είναι η μουσική που το μικρότερο διάστημα είναι το σεμιτρό. Δηλαδή είναι το μικρό, στον το διέσαι. Έχει μικρά διαστήματα ανάμεσα. Και ακολουθούν το πολλά, το είδο στην Ανατολή για παράδειγμα. Τουρκία κτλ. Τώρα, αλλά τώρα πάμε λίγο στα πιο basics. Λοιπόν, τι είναι η σύνθεση. Τώρα, πώς ξεκινάς ένα κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος και κυριότερα, ποιο είναι το νόημα, ποιος είναι ο στόχος σου να συνθέτεις. Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιώ στην αρχή και κατά τη διάρκεια της σύνθεσης είναι ο αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό, ήθελα να κάνω έναν πείραμα με σας σχετικά με τον αυτοσχεδιασμό για να σας δείξω κιόλας ποιο είναι για μένα το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχει ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση κοινό. Γι' αυτό, ναι, ήθελα 5 εθελοντές, θέλετε. Εγώ με το πείραμα, τσέρκα. Θα φτιάξω εγώ, εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5. Κάμε ένα ενδείγμα μέσα στο πλήρω. Thank you.
σήμερα αυτό το μαζί μου βρεθεί στο τι καλέσει. Ακούτε όσο να πει. Ο δεν θέλει να μιλήσει, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να πει, τι θέλει να πει. Και το βγάλω σε εσά, από εμά, και νιώθω δίπλα σου, νιώθω. Να αξίζω όλο το ένα, τώρα μαζί. Άρα, ελπίζω να νιώσατε την ενέργεια με αξίστα σωστά. Τώρα, σκεφτείτε ότι ο καθένας σας αντιπροσωπεύει που σας δώσατε την άσκηση, μια νότα, μια συγχορδία, μια μουσική ιδέα, κάτι. Δεν είσαστε performers. Τώρα, όπως και παρατηρήσατε, έτσι όπως συμβαίνει στη σύνθεση και αυτό σχεδιασμό, με τον ίδιο τρόπο, η κάθε μουσική ιδέα του κάθε άτομου θέλει να μιλήσει πρώτα. Το ένστικτο που έχει ο καθένας μας είναι το πότε να μιλήσει, το πότε να πει τον αριθμό του, αντί το πότε να σταματήσει, να σιωπήσει και να πνεύσει. Τούτοι είναι μια από τις πιο σημαντικές και πιο δύσκολες κατοχές για ένα μουσικό και συγκεκριμένο να αποκτήσει γενικότερα. Το πότε αναπνέουμε και το πότε ακούμε. Άρα, η πρώτη μου συμβουλή για σήμερα για εσάς είναι να μάθετε το πότε και πώς να ακούετε όσο μαθαίνετε να παίζετε, 50 λεπτά, γιατί το ένα είναι πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, τώρα που είσαι σε φόρουμ, ήσασταν. Έτσι πάντα. Και επειδή είναι μιλούν, εφορούσατε με εμένα. Και μετά που σταμάτησα να λέω το ένα, εφορούσατε την τόνο σου, Μαρία. Άρα, αντί να περιμένετε κάποια, μου πρέπει να ακούτε πως είσαστε πέντε μαζί. Τώρα, μέσα πια στο όργανο σου άρχισες να αυτοσχεδιάζεις, να γράφεις μουσική κάτω, γιατί έχεις έμπνευση, γιατί έχεις μια μουσική ιδέα που σου άρεσε ή οποιοδήποτε εδώ. Αλλά, επειδή εφούρησες όμως την άσκηση και έγραψες τα όλα κάτω, τώρα η μουσική σου ακούγεται λίγο ομή, λίγο βιασμένη, λίγο uncooked, να ακούεις την και... Μέσα στο νου μου ακούγεται ωραία, αλλά τώρα δεν μου ακούγεται πάρα πολλά. Ακούγεται πολλά βιασμένη και πολλά μητσά. Ή και κάπου βρίσκεις στίχο. Πάντα κάπου βρίσκεις στίχο. Πάντα έχει μια στιγμή με το κομμάτι σου ανεξαρτήτως το πόσο καιρό έχει με το γράφεις μουσική, που σε πιάνει ο πανικός και νιώθεις ότι δεν ξέρεις να γράφεις μουσική. Τώρα, η άποψή μου είναι ότι η έμπνευση είναι λίγο μύθος. Η έμπνευση υπάρχει, αλλά η έμπνευση καλλιεργείται. Κανείς το πράκτης κάθε μέρα πρέπει να γράφεις και να ξέρεις πώς να φκένεις από τον τοίχο. Και για τον λόγο, έχει πάρα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ και πολλοί άλλοι συνθέτες για να σπάσουν τον τοίχο που είναι στην κοστά σου. Και κάποια από αυτά είναι μεγέθυνση, μικρύνση. Το λέμε ότι η μεγέθυνση, μικρύνση, μεγαλώνεις ή μικραίνεις την ιδέα σου με την παράμετρο του χρόνου ή με τον ακόμη και να προσθέτεις κομμάτια στην ιδέα σου. Και για παράδειγμα, μια μικρή μελωδία έχει ένα μεγαλύτερο μέρος. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη μελωδία. Μπορείς να την διπλασιάσεις ακριβώς στο ρυθμό. Μπορείς να κόψεις και να προσθέσεις κομμάτια στην ιδέα σου και αυτομάτως που δυο μέτρα, να μην στείλει κάπως έτσι. Thank you.
αυτιά μου και να έχω γραφηθούς σε λίγο καιρό. Πόμενο. Ωραία. Τούτο είναι το παράδειγμα που αν κόψεις και γράψεις κομμάτι. Ας δω ένα άλλο παράδειγμα που όταν στρεσάρουμε τη μουσική και πρέπει να το δεις ευθύες οι χορδίες. Σπάσουμε εντελώς οριζόντια στο χρόνο. Ένα άλλο παράδειγμα, που το τσέλο σόλο κομμάτι μου,
Mist. Το θέμα να κοντά έτσι. Τώρα, η ιστορία για αυτό το κομμάτι είναι ότι δύο αδερφοί περπατούν σε έναν δάσος, βρίσκουν ένα σπίτι μπροστά τους, μπαίνουν μέσα, το σπίτι ανοίγει σε ένα εξωτικό και το εξωτικό προσπαθεί να κλέψει με βία και μάγια τον μικρό αδερφό με τον μεγάλο αδερφό. Τώρα, τούτη είναι η πρώτη φορά που ακούμε το θέμα στο κομμάτι. Αν το ακούσετε το κομμάτι, με καταλαβαίνετε. Και τι συμβαίνει. Το πρώτο μέτρο είναι ο μεγάλος αδερφός που μιλά στον μικρό αδερφό. Το δεύτερο μέτρο είναι ο μικρός αδερφός που μιλά στον μεγάλο αδερφό, λέγοντας ότι δεν θέλει να φύγει από το σπίτι. Γιατί είμαι μαγειωμένος. Τώρα, τούτο είναι η τελευταία φορά που ακούμε το θέμα στο κομμάτι. Ακριβώς όπως είναι η ιστορία. Λοιπόν, ένα άλλο εργαλείο και ένα αρκετά υποεκτιμημένο εργαλείο είναι το εργαλείο της μετατοποθέτησης. Στη μετατοποθέτηση κυριολεκτικά αλλάζει την τοποθεσία των μουσικών ιδιών σου μέσα στο κομμάτι σου, δημιουργώντας έτσι πολλές άλλες διαφορετικές διαστάσεις και συνδυασμούς στο κομμάτι σου που δεν μπορείς να σκεφτείς. Είναι ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτείς με έναν κρύο μυαλό. Τώρα, γιατί είναι υποκτημένο, γιατί πολλοί συνθέτες νομίζουν ότι είναι ένα φθηνό εργαλείο και πού είναι η μουσικότητα σου και έτσι γράφεις μουσική με μαθηματικά που εμπλάρες. Γιατί σημαίνει ότι άμα αλλάξω την τοποθεσία των σελίδων μέσα στο κομμάτι ότι δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Η μουσικότητα σου χάνεται γιατί ξέρεις ακριβώς την ακουστή, ξέρεις ακριβώς τι κάνεις. Έχεις λόγο που το κάνεις, είναι απλά σύνδεση να είσαι στο πάτωμα και ότι φύγει. Ή αν θα το κάνεις, είναι να το ακούσεις μες στην κερδέση σου και να καταλάβεις. Με το που θέλω, αν όχι, κάνεις κάτι διαφορετικό. Τον εργαλείο χρησιμοποιήθηκε που συμφέρες όπως ο Edgard Φαρέσε ή ο Ίκορ Στραβίνσκι, που δεν ξέρετε τη μουσική τους, σας παρακαλώ μετά το σεμινάριο πηγαίνετε να ακούσετε τη μουσική τους. Και να καταλάβετε ότι η μουσικότητα χάνεται καθόλου. Τώρα, το προσωπικό μου αγαπημένο εργαλείο είναι το εργαλείο της εναρμόνισης. Τώρα, στην εναρμόνιση μιας μελωδίας, για παράδειγμα, μπορείς να δείξεις την πορεία της συγκεκριμένης μελωδίας μέσα στο κομμάτι σου με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά και δίνοντας του διαφορετικό νόημα, διαφορετικό ύφος, διάθεση, συνέστημα, θερμοκρασία, βάρος, ενέργεια. Μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς να σκεφτείς. Τώρα, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη μελωδία που πιάνω τρία κομμάτια μου. Thank you.
έτσι. Σιγά σιγά ο ένας κιθαρίστας αρχίζει να μπαίνει πιο αργά ή πιο γρήγορα στον χρόνο, χρησιμοποιώντας παίζει. Και να δείτε τι είναι. Για να φύγουμε το ίδιο δυσίκη.
συνεχίζει τώρα και μέσα. Αν σπουδάσει, παλιά το ψυχή. Για να σε μάθει, επειδή είναι ένα πολλά ωραίο compact μέρο για να μάθει τι γνώσει που χρειάζεσαι για να γράψει μουσική. Άρα, γράψει μουσική. Γιατί γράψει μουσική. Δεν μπορεί να πει. Γιατί έχω το ανάγκη, γιατί έχω το ανάγκη, γιατί μπορώ να με γράφω μουσική. Γιατί θέλεις να υπηρετήσεις τη μουσική, γιατί έχεις την ανάγκη να εκφραστείς, έχεις την ανάγκη να ακουστείς, έχεις την ανάγκη να μοιραστείς. Τώρα, τούτο λαλό το έχει τον καιρό, ότι όπως υπάρχουν simulators για παιχνίδια, όπως υπάρχουν simulators για εκπαιδευόμενους πιλότους, έτσι υπάρχουν simulators, έτσι η μουσική με το simulator συναισθημάτων. Τι εννοώ, ότι μπορείς να κάνεις να νιώσει το οποιοδήποτε, οτιδήποτε, οτιδήποτε συνέστημα είδες, άκουσες, ένιωσες, θέλεις να νιώσεις ή αν θέλεις να νιώσεις. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνω εγώ και πολλές μέρες διευθερές, δεν μου να σου πω τώρα, ότι με το να ξέρεις και να εφαρμόζεις πολλά και διαφορά εργαλεία στα κομμάτια σου που είναι σε αυτομάτως συγκέντρες, που λες σου είσαι πελάτης που σας ζήτησα τώρα, μεγάλο λάθος. Όπως μου είπε ο πρώτος μου καθηγητής της θέσης, ότι τα εργαλεία είναι μόνο εργαλεία. Εγγράφουν τη μουσική, αλλά εσύ γράφεις τη μουσική. Το πιάνο, η γιθάρα, η μουσική συνδέεται στο κομπιούτερ, είναι όλα εργαλεία. Ο συνθέτης μέσα σου βρίσκεται μέσα από την ψυχή σου και από τα αυτιά σου. Και κυριολεκτικά είναι το πώς γνωρίζεις εσύ. Άρα για μένα, συνθέτης είσαι όταν καλλιεργήσεις το εξωτερικό και στο δικό σου αυτή, όταν είσαι ο κυρίαρχος της δημιουργίας σου, όταν είσαι ειλικρινής με το τι θέλεις να πεις και με το σε ποιον θέλεις να το πεις. Όταν χρησιμοποιείς εργαλεία για να υπηρετήσεις τη μουσική, και όταν γράφεις μουσική για να υπηρετήσεις τα εργαλεία, όπως κάνουν πάρα πολλοί, πιστέψτε με. Και εν τότε που έχεις πραγματικά πετύχει σαν σύνθεση, τότε είναι που έναν κομμάτι ξεχωρίς ένα μέσα από το άλλο. Αν είχα τρεις λέξεις να σας εξηγήσω τι είναι η σύνθεση για μένα, είναι άκου, νιώσε, γράψε. Ευχαριστώ πολύ.